Άρνος, διδασκαλία άλγεβρας για την Αλφα Λυκείου και μπροστά μας μια απολαυστική, μια παιδιά μοναδική άσκηση. Οπ, δάσκαλε, σβήσε το γράφημα. Είναι από το προηγούμενο ερώτημα. Παιδιά, με συγχωρείτε. Συνεχίζουμε λοιπόν με το απολαυστικό ερώτημα 2 στις ανισότητες δευτέρου βαθμού, ανακαλύπτοντας για μία ακόμη φορά, παιδιά, τις τιμές του Χ, τις διάφορες τιμές του Χ, μάλλον επί το ακριβέστερο για τις διάφορες τιμές του πραγματικού Χ, θα βρούμε το πρόσημο αυτό εδώ του τριωνύμου. Για πρώτο βήμα, όπως είπαμε και πριν, να βρούμε τις ρίζες του τριωνύμου. Οπότε, λύνουμε την εξίσωση μείον 9χ τετράγωνο και 6χ μείον 1 ίσο με το 0 για να βρούμε ουσιαστικά, παιδιά, τι. Βαγγέλη, για πες μου λιγάκι, αυτή πώς θα πάει, έτσι ή έτσι, άμα την παραστήσω γραφικά στο επίπεδο. Ο δάσκαλος τι είπε. Αν το α είναι θετικό θα πάει έτσι, αν το α είναι αρνητικό θα πάει έτσι. Το α, παιδιά, όπως γνωρίζουμε και από τις εξώσεις δευτέρου βαθμού, που τις αναγάγαμε σε μορφή αχ τετράγωνο και βχ και γ ίσο με το 0, το α είναι ο συντελεστής του χ δευτέρας. Εν προκειμένου είναι το μείον 9. Αφού το μείον 9 είναι αρνητικός, άρα αυτή πώς θα πάει, έτσι. Το κατάλαβα, παιδιά. Λοιπόν, ουσιαστικά, παιδιά, εμείς πρέπει να βρούμε τις λύσεις εξαίρεσης, δηλαδή να βρούμε ουσιαστικά τα σημεία στα οποία αυτή εδώ η καμπύλη συναντάει τον οριζόντιο άξονα. Τώρα, παιδιά, σε πόσα σημεία. Συναντάει σε δύο σημεία, δηλαδή αυτή η εξίσωση θα έχει δύο λύσεις. Θα συναντάει τον οριζόντιο άξονα μήπως σε ένα σημείο. Σε ένα, δηλαδή εδώ πέρα. Τότε αυτό θα σημαίνει ότι η εξίσωση θα έχει μία λύση. Μήπως όμως η καμπύλη δεν συναντάει τον άξονα σε κανένα σημείο, δηλαδή είναι κάπως έτσι, τότε σημαίνει ότι αυτή η εξίσωση είναι αδύνατη, δεν έχει λύσεις. Όλα αυτά, παιδιά, θα μας τα πει η διακρίνουσα. Αν τη διακρίνουσα εξαρτάται και μπορούμε να διακρίνουμε πόσες λύσεις και ποιες έχει η εξίσωση. Πάμε. Λοιπόν, το α είναι μείον 9, Βαγγέλη. Το β είναι συν 6, εξαράκι δηλαδή. Το γ είναι πλην 1. Βουαλά. Άρα η διακρίνουσα είναι β στη δευτέρα, δηλαδή 6, 6, 36, μείον 4 φορές το α, που είναι, πες το Μαρία, μείον 9, επί το γ που είναι μείον 1. Πλην επί πλην συν, επί πλην πλην, 36, παιδιά, 0. Αφού είναι 0 η εξίσωση, έχει μία λύση που βγαίνει από το τύπο μείον β προς 2α. Δηλαδή μείον 6 προς 2, επί το α που είναι μείον 9. Μείον το μείον συν 6 δέκατα 8. Άμα το κάνεις δια 3, πόσο κάνει? 6 δια 3, 2. 18 δια 3, 6. Να το απλοποιήσουμε πάλι δια 2. 2 δια 2, 1. 6 δια 2, 3. Ή μπορούσατε, παιδιά, να έχετε διαιρέσει απευθείας με το 6. Να το. 6 δια 6, 1. 18 δια 6, 3. Να το. Άρα, παιδιά, αυτό εδώ έχει μία λύση, το 1 τρίτο, να το γράψουμε και εδώ πέρα, να το βλέπουμε, παιδιά, απλοϊκά. Έχει μία λύση, το 1 τρίτο, που μάλιστα, παιδιά, τι αποκαλούμε και διπλή λύση. Εντάξει, μάλιστα. Άρα, παιδιά, εάν πάμε αυτό και το παραστήσουμε γραφικά στο επίπεδο, θα πρέπει να μας δώσει μία εικόνα, για να το κάνουμε εδώ, μείον 9, επί χ στην δευτέρα. Λοιπόν, να το ξανακάνουμε, παιδιά, γιατί το χ το έγραψα στα ελληνικά. Μείον 9 χ στη δευτέρα, ωραία, και 6 χ μείον 1. Και 6 χ μείον 1. Να το, παιδιά, καλώς το διαστανθήκαμε ότι θα βγαίνει έτσι. Και όπως βλέπετε, παιδιά, τον οριζόντιο άξονα το συναντάει σε ένα και μόνο σημείο. Είναι το 1 τρίτο, δηλαδή 1 δια 3, 0,3333 που βλέπεις εδώ πέρα. Άρα, παιδιά, καλά τα βρήκαμε, έτσι, Βλέπετε πως αυτό που κάνουμε, παιδιά, τι, αλγεβρικά, βλέπετε πως αποτυπώνεται και γραφικά πάνω στο επίπεδο, εντάξει. Παιδιά, αυτό το σχήμα θα ήθελα πάρα πολύ να το έχουμε εδώ δίπλα μας, ώστε να κάνουμε μια όμορφη αντιστοιχία, ένα δυναμικό πάντρεμα μεταξύ αλγεβρας και γραφικής αναπαράστασης. Λοιπόν, παιδιά, δεν τελειώσαμε. Το δεύτερο βήμα είναι αυτό που ουσιαστικά λύνει την ανίσως δευτέρου βαθμού και μας δίνει πληροφορίες για το πρόσημο του τριωνύμου. Κάνουμε λοιπόν, παιδιά, ένα ωραιότατο πινακάκι προσήμου.
βάζουμε τις τιμές του Χ. Το Χ είναι πραγματικός αριθμός, άρα παίζει από το μείον άπειρο έως το συνάπειρο. Βάζεις τη λύση που βρήκες, το 1 τρίτο, η οποία τι κάνει, μηδενίζει το τριώνυμο, εξού και το κυκλάκι που είναι μηδενισμός. Μηδενίζει το τριώνυμο μείον 9 τετράγωνο και 6 Χ μείον 1. Και εδώ, παιδιά, εμείς τώρα πρέπει να αποφασίσουμε για κάθε διάστημα τιμών του Χ, εάν αυτό το τριώνυμο δίνει θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα. Συν ή πλήν. Παιδιά, διαλέξτε μία τιμή. Πάρε μία τιμή από το 1 τρίτο και πίσω. Το 1 τρίτο είναι 0,333. Πάρε μία τιμή από εκεί και πίσω. Πάρε το 0, το μείον 1, όποια θες. Το 0, το μείον 1, όποια θέλεις, έτσι. Πάρε το 0. Αν βάλεις όπου έχει το 0, αυτά μηδενίζονται και κάνει μείον 1. Δηλαδή προκύπτει αρνητικό. Πρόσημο. Δηλαδή, παιδιά, εδώ τι καταλαβαίνουμε. Αν το χ ανήκει στο μείον άπειρο έως 1 τρίτο, δηλαδή αν το χ, παιδιά, παίρνει τιμές κάτω του 1 τρίτο, άρα το μείον 9 χ τετράγωνο και 6 χ μείον 1, όπως απεδείχθη, είναι αρνητικό, βγάζει αρνητικές τιμές. Αν το χ τώρα παίζει από το 1 τρίτο και πάνω, συνάπειρο, επειδή για διάλεξτε μία τιμή, πάρε μία τιμή όποια θέλει. Το 2, το 3, το 5, όποια θέλεις. Άμα βάλεις εδώ το 2, όπου έχει το 2, κάνει 2, 2, 4, 9, 36, μείον 36 και 12, κάνει μείον 24, μείον 1, ουα, μείον 25. Αρνητικό, παιδιά, και πάρε το μείον 25, άρα και εδώ πλέον. Άρα, παιδιά, καταλαβαίνουμε ότι και για το άλλο διάστημα πάλι αυτό βγαίνει αρνητικό. Άρα, να δώσουμε μια συνολική απάντηση. Ότι εάν το χ παίζει είτε στο ένα διάστημα είτε ένωση στο άλλο διάστημα, τότε τι προκύπτει, ότι το τριώνυμο μείον 9 χ τετράγωνο και 6 χ μείον 1 έχει αρνητικό πρόσημο. Βγάζει δηλαδή τιμές μικρότερες του μηδένος. Και αυτό νομίζω, παιδιά, ότι φαίνεται και από το διάγραμμα. Εδώ είναι το 1 τρίτο. Τι έχουμε πει, παιδιά. Όταν η καμπύλη είναι από το 0 και πάνω, τότε βγάζει θετικό πρόσημο. Όταν η καμπύλη είναι από το 0 και κάτω, τότε βγάζει αρνητικό πρόσημο. Εδώ, Βαγγέλη, τι παρατηρούμε. Παρατηρούμε ότι όλη η καμπύλη, παιδιά, μονοκόμματη, όλη η καμπύλη έχει πέσει από το 0 και κάτω. Έχει πέσει σε αυτή τη λωρίδα. Άρα, παιδιά, δικαιολογημένα βρήκαμε ότι για οποιαδήποτε τιμή του χ, αυτή δίνει αρνητικό, το τριώνυμο δίνει αρνητικό πρόσημο, αρνητικό αποτέλεσμα. Απαντήσαμε λοιπόν, παιδιά, στο ερώτημα 2, βρίσκοντας για τις διάφορες τιμές του χ, ανακαλύπτοντας το πρόσημο του τριώνυμου. Άρα, παιδιά, με δύο λόγια, αυτό εδώ αποκλείεται να βγει ποτέ θετικό. Μα, Βαγγελή, δες το λίγο κι αλλιώς. Αν το πλήν το βγάζεις απ' έξω, μέσα θα ήταν 9 χ τετράγωνο μείον 6 χ και 1. Το οποίο είναι μείον το 3χ στο τετράγωνο, μείον 2 φορές το 3χ και 1 στο τετράγωνο. Μα αυτό, παιδιά, δεν είναι από την ταυτότητα α πλην β στη δευτέρα, δεν είναι το 3χ μείον 1 στο τετράγωνο. Σκέψου λίγο την ταυτότητα. Το α μείον β στο τετράγωνο δεν κάνει α τετράγωνο μείον 2 αβ και β τετράγωνο. Αν εσύ στο α βάλεις το 3χ και στο β βάλεις το 1, άρα αυτό κάνει α, δηλαδή 3χ, μείον β, 1 στη δευτέρα. Άρα, παιδιά, αυτό εδώ, αυτό τι είναι σίγουρα. Επειδή είναι στο τετράγωνο, αποκλείεται να βγει αρνητικό. Αποκλείεται. Δηλαδή αυτό εδώ πέρα, παιδιά, ή θα είναι θετικό ή μηδέν. Ναι, αλλά με το πλήν όμως που σου εμφανίζω μπροστά, σου εμφανίζω ένα πλήν. Με το πλήν που σου εμφανίζω, αλλά τι είναι. Μικρότερο του μηδενός με το πλήν. Μπορεί να είναι και ίσο. Ναι, όχι, μπορεί, μπορεί, Βαγγέλη, μηδενίζεται κιόλας. Αυτό δεν βρήκαμε. Μηδενίζεται στο 1 τρίτο. Εντάξει. Άρα, παιδιά, και έτσι να το βλέπατε, είναι δικαιολογημένο ότι αυτό εδώ αποκλείεται ποτέ να βγει θετικό. Γι' αυτό και όλη η καμπύλη κινήθηκε από το 0 και κάτω. Δηλαδή, στο κάτω κομμάτι του κατακόρυφου άξονα του ψ. Ολοκληρώσαμε το ερώτημα 2, απολαμβάνοντας τη διδασκαλία και τη μελέτη, απαντώντας στα πώς και γιατί τις γνώσεις, απλά και κατανοητά. Εσείς, παιδιά, συνεχίστε με ηρεμία τη μελέτη στο σπίτι και την εξάσκησή σας πάνω στο ειδικό, στα ειδικά τετράδια σπουδής που έχουμε διαμορφώσει αποκλειστικά για εσάς και τις ανάγκες σας. Καλή συνέχεια
να έχετε υγεία, καλή δύναμη και όλα τα καλά του Θεού και να είστε πάντα καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Σας ευχαριστούμε και καλή επιτυχία.